Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων της περιφέρειας διοργανώνεται από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 17 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στην έδρα της περιφέρειας στην Κομωτινή. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, οι κτηνοτρόφοι ζητούν απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά τους. Ναι, είναι μια δυναμική κινητοποίηση που ετοιμάζουμε για να γίνει στην Κομωτινή. Είναι αποτέλεσμα της απαρξίας που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα θέματα τα οποία έχουμε. Εντάξει, να ξεκινήσω να παριθμώ τι να παριθμίσω. Το φορολογικό, το ασφαλιστικό που όλοι έχουμε βρεθεί σε αδιέξοδο. Το αφορμή όμως δεν είναι τα μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή για αυτή την κινητοποίηση. Αφορμή ήταν το θέμα της αποζημίωσης για τον παγετό του χειμώνα του 2017, το οποίο στην ουσία είναι ένα φιάσκο έχει γίνει όλη η διαδικασία, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί με ένα κόλπο το οποίο βρήκε να μοιράσει ελάχιστα χρήματα σε λίγους κτηνοτρόφους και να πει ότι πλήρωσε σαν ενίσχυση την ζημιά που πάθει ο κόσμος σε σχέση με την παραγωγή του και με τις ζωοτροφές το χειμώνα. Εμείς δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Θέλουμε όλοι όσοι άνθρωποι είχαν πρόβλημα πραγματικά να ενισχυθούν, διότι έχετε ένας καινούριος χειμώνας μπροστά και δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Θα είναι καλύτερος, θα είναι χειρότερος από εκείνο από αυτό που πέρασαμε πέρσι. Και δεν μπορεί κάθε χρόνο οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να βρίσκονται ένα βήμα πάντα πίσω. Αντί να βρισκόμαστε μπροστά, να προχωράμε μπροστά, να βρισκόμαστε πάντα πίσω. Αυτό είναι στην ουσία η αφορμή. Αυτό το οποίο όμως τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί όλο αυτό το διάστημα είναι κυρίως το θέμα των ανθρώων εισαγωγών, οι οποίες γίνονται σε κρέας και γάλα. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας έλεγχος από τον ΕΛΟΓΑΚ. Οι τιμές στο γάλα και στο κρέας συνεχώς πέφτουν. Το κόστος δεν βγαίνει στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αναγκαζόμαστε να είμαστε αυτοί που στο τέλος προσπαθούμε να πάρουμε τις ενισχύσεις για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν είναι δυνατόν μια περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, η οποία είναι παραγωγική περιοχή, να μην μπορεί να επιβιώσει μόνο από την παραγωγή. Θα έπρεπε κανονικά οι ενισχύσεις να είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο να δίνει το κάτι παραπάνω στον κτηνοτρόφο. Δυστυχώς δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, το αντίστροφο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι με το θέμα των βοσκοτόμων, το πρόβλημα το μεγάλο το οποίο είχαμε. Ναι. Με βάση του οποίου όλες οι ενισχύσεις που παίρνουμε σε σχέση με τα βοσκοτόπια και η βασική ενίσχυση και το πρασίνισμα και οι εξωτικές αποζημιώσεις και η ενίσχυση στη βιολογική κτηνοτροφία, αλλά ακόμα και τα χρήματα που παίρνουν οι νέοι αγρότες, είναι πολύ κάτω από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, εκτός την Κεντρική Μακεδονία που είναι στην ίδια μοίρα περίπου με εμάς και λίγα νησιά. Και αυτό συμβαίνει διότι έχουμε πολλά ζώα, δηλαδή παράγουμε πολύ και στη χώρα αυτή, από ό,τι φαίνεται, όποιος παράγει θα πρέπει να τιμωρείται. Έτσι, δυστυχώς. Αντί να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα εκεί. Δεν υπάρχει καμιά βελτίωση σε σχέση με τους επιλέξιμους βοσκοτόπους για ενισχύσεις. Κάτι το οποίο από το 2015 θα πρέπει να έχει δρομολογηθεί και να έχει αλλάξει. Μέχρι το 20 θα πάμε όπως είμαστε τώρα, αλλά επειδή βλέπουμε και λίγο πιο μετά, φοβάμαι ότι και αργότερα θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα αν δεν κοιτάξουμε από τώρα να λύσουμε το πρόβλημα.